ως μητέρα πώς ήσασταν και πώς είστε τώρα που μεγάλωσε. Ακόμα είμαι μέσα μου μαμά, αλλά λειτουργώ περισσότερο σαν φίλη. Δηλαδή, μου έχω βάλει κάποιους περιορισμούς, έτσι ώστε να μην την πνίξω με το μαμαδίστικο, αλλά να αφήσω να λειτουργήσει με τα δικά της θέλω. Φοβηθήκατε ότι ίσως να την ακολουθεί η δική σας σταδιοδρομία, το ότι να τη δυσκολέψει, δηλαδή το γεγονός ότι είναι η κόρη της Ευελίνας Παπούλια. Κοίταξε, να σου πω τώρα εκ του ασφαλούς πλέον, δεν έχει γίνει καμία σύγκριση και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό είναι και το ουσιαστικό, το να μην υπάρχει σύγκριση μεταξύ μαμάς και κόρης. Είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, τραβάνε το δικό τους διαφορετικό δρόμο, έχουν διαφορετικά όνειρα, διαφορετικά θέλω. Απλά τυχαίνει εγώ να είμαι μαμά. Μαζί θα παίζατε? Δεν ξέρω αν θα το ήθελα. Τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν ξέρω. Δεν είμαι έτοιμη, νομίζω. Από ποια άποψη δεν είστε έτοιμη? Δεν είμαι έτοιμη. Γιατί δεν θα μπορώ να παίξω, νομίζω, μαζί με το παιδί μου. Θα είμαι σε μια κατάσταση να τσεκάρω αν είναι εντάξει εκείνη, αν έπαιξε καλά εκείνη. Δηλαδή, νομίζω θα με αφήσω πολύ στην άκρη. Δεν νομίζω ότι θα έχω το αποτέλεσμα που θα μπορούσα να έχω με ένα άλλο παιδί παίζοντας. Η απόκτηση ενός ακόμη παιδιού υπήρχε ποτέ στα πλάνα σας, στα σχέδιά σας? Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Κατηγορηματικά όχι. Με το που γέννησα την Αφροδίτη, ήταν η προσωπική μου αφοσίωση και η ολοκλήρωσή μου. Είστε άνθρωπος που επένδυσε στην εμφάνισή του? Όχι, δεν έχω επενδύσει ποτέ στην εμφάνισή μου. Δεν μεγάλωσε καθόλου η μητέρα μου έτσι, σε σημείο που τη βρίζανε οι φίλες της ότι δεν είναι δυνατόν να μην λες το παιδί σου ότι είναι όμορφο. Δηλαδή, εμείς το λέμε, εσύ γιατί δεν το λες? Η μητέρα μου ήταν πάντα της άποψης ότι ένας άνθρωπος πρέπει να έχει προσωπικότητα. Mm. Δηλαδή, εκεί θέλει δουλειά. Σας άνοιξε, σας έκλεισε πόρτα η εμφάνισή σας? Νομίζω ότι μου άνοιξε. Όχι, δεν νομίζω ότι μου έχει κλείσει. Δεν πιστεύω ότι σου κλείνουν πόρτες, σου ανοίγουν, αν θες τις ανοίγεις, αν θες τις κλείνεις. Δική σου πόρτα είναι. Ποιος θα την κλείσει και ποιος θα την ανοίξει? Έχει υποθεί ή λεχθεί κάτι για εσάς το οποίο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα? Πιο παλιά ήταν πολύ αστείο, γιατί μου είχαν χρεώσει μία σχέση η οποία δεν ήξερα καν τον άνθρωπο. Δηλαδή, κάτι τέτοια μου έχουν συμβεί. Και μάλιστα με είχε πάρει η μητέρα μου και μου λέει: «Παιδί μου, ποιος είναι αυτό?» Δεν ξέρω, μαμά. Οπότε εντάξει, δεν ξέρω γιατί είχε συμβεί αυτό, αλλά ήταν πραγματικά πολύ τρελό, δηλαδή πολύ ακραίο. Έχετε δεχτεί συμπεριφορές κακοποιητικές ή αυτά που βλέπουν το φως δημοσιότητας το τελευταίο 1,5 χρόνο? Όλα έχουν ένα όριο, δηλαδή δεν θα μπορούσα να δεχτώ κακοποίηση από κάποιον, δεν θα την ανεχόμουνα. Άρα με αυτή τη λογική νομίζω ότι δεν μου έχει συμβεί κάτι πάνω στη δουλειά. Πολλές φορές τις θεωρώ κακή στιγμή του άλλου. Και εγώ το κουβεντιάζω, γιατί δεν ξέρει κανείς τι τραβάει ο καθένας στο σπίτι του και πόσο κακή στιγμή μπορεί να έχει κάποιος και να εκτονωθεί σε λάθος πρόσωπο. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πώς αντιδράτε? Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα νέα σας. Το έχετε κάνει? Το έχω κάνει, ναι. Και τότε ήταν γεγονός, δηλαδή πώς το έκανα και ήταν μια κατάσταση σε μια δουλειά που με είχε πιέσει πάρα πολύ. Ενώ είχα στήσει αυτή τη δουλειά με αυτό το πρόσωπο, ξαφνικά άρχισε να είναι υποτιμητικό το πρόσωπο αυτό απέναντί μου και λέω δεν περνάω καλά, δεν είμαι ευχαριστημένη. Άρα το θέλω αυτό? Και λέω στον εαυτό μου, όχι. Πηγαίνω λοιπόν, το πιάνω αυτό το πρόσωπο και λέω, επειδή θα σου κάνω κακό στη δουλειά, δεν νιώθω καλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχει συμβεί αυτό και αυτό και εμένα με ενόχλησε, αλλά είναι δικό μου θέμα ότι με ενόχλησε, δεν μπορώ να το διαχειριστώ και θέλω να φύγω γιατί θα είμαι κακή πάνω στη δουλειά και θα κάνω κακό και στο δικό σου έργο. Εντάξει, παίρνω ότι μου ζήτησε συγγνώμη το πρόσωπο αυτό και το εκτίμησα βαθύτατα. Έκλαιγε γιατί θεωρούσε ότι ήταν και δική του αποτυχία η
αυτό το σπάσιμο της σχέσης. Την περίοδο των δύο ξένων περιμένατε ότι θα αποκτήσετε τόση πολύ αναγνωρισιμότητα? Δεν μπορούσα να φανταστώ την επιτυχία αυτή, με την έννοια την προσωπική επιτυχία. Αυτό δεν το είχα φανταστεί έτσι, το ήθελα, γιατί κάθε ηθοποιός θέλει μια τεράστια επιτυχία στην καριέρα του. Ήταν δύσκολο να το διαχειριστώ. Δεν άντεχα δηλαδή να περπατάω στο δρόμο και να με αναγνωρίζουν και να μην μπορώ να περπατήσω από το ένα στενό στο άλλο. Ήταν πολύ έντονο τότε. Ο ρόλος της Μαρίνας Κουντουράδου σας ακολούθησε στο επόμενο βήμα? Για κάποια χρόνια ναι, μετά όχι. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα έτσι ώστε να αποποιηθώ αυτού του είδους την εικόνα σαν ηθοποιός. Πώς είναι αυτό το διάστημα καθημερινότητά σας? Ξυπνάω 5 η ώρα το πρωί, πηγαίνω στον Ελληνικό 93,2 και κάνω ραδιόφωνο. Είναι αλλιώς το ραδιόφωνο. Μπορείς να πεις πράγματα με χιούμορ που μπορεί, αν τα έλεγες στην τηλεόραση, να κοστούν παρεξηγήσιμα. Τι ετοιμάζετε? Λοιπόν, εγώ έχω πάρει ένα δίπλωμα του Breathwork. Είναι ένα σύστημα πάρα πολύ ωραίο και είναι μία διαδικασία μέσω της αναπνοής να αποβάλεις τραυματικές εμπειρίες. Και θέλω να μπω στη διαδικασία είτε αυτόν τον μήνα είτε τον επόμενο να κάνω open sessions, δηλαδή να κάνω κάποια ομαδικά μαθήματα free για να το γνωρίσει ο κόσμος, γιατί θέλω πάρα πολύ αυτή η μέθοδος να γίνει γνωστή.